Καλημέρα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας καλωσορίζω από τη βροχερή την Αθήνα. Σύννεφα, αεράκι, ήλιο, όλα μαζί. Όμορφα, κοινοπορεινός καιρός, τέλεια. Λοιπόν, βγήκα, πάω για δουλίτσες. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Τρέχω να προλάβω να κάνω αυτό που έχω να κάνω. Και τα λέμε σε λιγάκι. Εμείς καλά, όλη μια χαρά. Οπότε ξεκινάμε τη μέρα μας. Εσείς τι πίνετε? Καφεντάκι, τσαγάκι, χυμούλι, και απολαύστε το βλογκάκι μας. Αυτά. Τώρα γυρίζω, πάω σπίτι και έχω νεύρα, γιατί δεν ξέρω, πραγματικά αναρωτιέμαι εγώ στις υπηρεσίες κάποιες πώς παίρνουν τους ανθρώπους, πώς περνάνε, δεν ξέρω, κάπως περνάνε. Μια επιτροπή, κάτι για να πάει η δουλειά να το πάρουν, ρε παιδί μου. Μα τόσο άσχετος δεν υπάρχει πραγματικά. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω πού και πώς και γιατί, αλλά έχω... Δεν ξέρω. Αν και σήμερα το 2024. Τόσο άσχετη δεν υπάρχει, δεν σας λέω. Κοιμάται καθιστός, δεν υπάρχει. Ήταν ένας νεαρός, κοιμότανε. Όταν σας λέω κοιμότανε. Το ρωτάς ένα και σου απαντάει άλλα, ρε παιδιά, άλλα. Εντελώς άλλα τα άλλα. Τι να πω. Αυτό είναι, τα έχουν όλα έτοιμα και δεν τους νοιάζει, δεν... Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά, όλα μια χαρά. Πάμε σπίτι. Πάμε, έχω δουλίτσες στο σπίτι, έχω μαγείρεμα, ευτυχώς σήμερα δεν έχω, οπότε εντάξει, μια χαρά τουλάχιστον αυτό γλιτώνω. Αύριο σχολείο, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια, κουράγιο στις μανούλες, καλή χρονιά, να περνάμε όμορφα, να περάσει γρήγορα η χρονιά, χωρίς περιπέτειες, χωρίς πολλά πολλά. Λοιπόν, αυτά. Μόλις δημοσίευσα το βίντεο που είχα τραβήξει χθες και θέλω να πάω να μαζέψω λίγο την κουζίνα, γιατί γίνεται πάνικος μετά το χθεσινό μαγείρεμα και τα λοιπά, και θέλω να δω τι άλλα έχω από τα φθινοπορεινά, πρέπει να τα ψάξω. Έχω και σε άλλη ντουλάπα, αυτό είχα βρει σε μια ντουλάπα, έχω βάλει, ξέρετε, επειδή πέρυσι μετακομίσαμε, ακόμα δεν έχω βρει να ξέρω ότι ακριβώς, εντάξει, έχω τακτοποιήσει τα πράγματα, είναι τακτοποιημένα, αλλά δεν είναι ακόμα όλα, πιστεύω, πως στη θέση τους. Ακόμα θέλει, ξέρετε, να ξέρω, αυτά είναι εκεί, αυτά θα είναι εκεί, ή μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό, δεν ξέρω, αλλά ακόμα δεν είναι. Μ' αρέσει να έχω μια, ξέρετε, τάξη να ξέρω. Σας λέω, τα έχω βάλει, τα έχω τακτοποιήσει, αλλά δεν είναι έτσι όπως θα ήθελα. Σκέφτομαι ακόμα πώς και τι, και κάποια στιγμή μπορεί να τα κάνουμε και μαζί, οπότε μπορεί να βρω και κάποια άλλα. Κάποια έχω παραγγείλει λίγα ακόμα φθινοπορεινά. Μπορεί να πάρω και άλλα, ακόμα δεν είμαι σίγουρη. Ας κρυώσει λίγο, ας πέσει λίγο η θερμοκρασία, ξέρετε, για να έχουμε σιγά σιγά να μπούμε σε ένα ρυθμό, να πάνε και τα παιδιά σχολείο, να μπούμε σε μια ρουτίνα πιο σταθερή, γιατί τώρα γίνεται ένας χάος, ο ένας κοιμάται, ο άλλος ξυπνάει, ο ένας τρώει, ο άλλος δεν ξέρω τι. Έτσι. Και νομίζω δεν είναι μόνο σε εμάς αυτό, νομίζω ότι είναι πάντο σε όλους, οπότε εντάξει, σιγά σιγά θα μπούμε. Ξεκινάει και ο Βασίλης και ποντόσφαιρο, ανοίγει η Ακαδημία, οπότε εντάξει, όλα καλά. Χαλαρώνουμε εμείς οι γονείς, να, εντάξει, δεν, αλλά κάπως καλύτερο, όπως είπα, αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ, αλλά θέλουμε λίγο και να γίνει και μια ρουτίνα έτσι πιο σταθερή, γιατί είναι ωραίο το καλοκαίρι, περνάμε καλά, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο τους γονείς που δεν έχουν βοήθεια, και αν είναι και μικρά τα παιδιά, τα έχουν περάσει, ξέρουμε πώς είναι, οπότε αυτά. Λοιπόν, ο γιος μου, τον ακούτε με το φίλο του όλη την ώρα, μπλα 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 και μπλου μπλου μπλου. Ναι, έτσι κάνετε εσείς. Έτσι κάνετε, μπλα 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 και μπλου μπλου. Αύριο θα σας δω εκεί πως θα μιλάτε. Πήρε τα σκατά πίσω. Γι' αυτό ήθελε τη χτένα, για να παίζει με τη χτένα. Ναι, γιατί σε πειράζει. Την ήθελε πολύ χτες από τον τζάμπο αυτή τη χτένα. Να, από το σπίτι μου λέει, μαμά θέλω μια χτένα. Λέω, εντάξει, χτένα, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω λίγο, πάω να μαζέψω την κουζίνα και να δω τι άλλο θα κάνουμε σήμερα. Τι είναι, π
Πού μπαίνεις, πού μπαίνεις. Αυτή δεν χτένα, την ήθελε πάρα πολύ ο γιος μου, τη χρειαζόταν, αυτή του έλειπε. Ναι, σπάς την τώρα. Ρε, μου πέσε. Βασίλη, βάλε σε παρακαλώ αλεφή εκεί που σε έχει τσιμπήσει κουνούπι. Έφυγε με ζού. Βασίλη. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε σε λιγάκι. Έβαλα να φάω ριζάκι, μπιφτέκια και πιπερίτσες μαριναρισμένες που έφτιαξα πολύ ωραίες, έτσι ξυντάτες, γλυκόξινες βασικά είναι. Τέλειες, οπότε καλή όρεξη σε μένα και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Μόλις τελείωσα να ψήνω όλη αυτή εδώ την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια είναι. Κοιτάξτε, η κάμερα φαίνεται διαφορετικά, γιατί. Κοιτάξτε εδώ, τέλειο. Τσα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα τα αφήνω να κρυώσουν πολύ καλά, μετά θα τα καθαρίσω, μετά θα τα γεμίζω με καραμέλα. Προς το παρόν θέλω όποιος δεν έχει φάει να δοκιμάσει τη κλασική έκδοση του καρυδιού με καραμέλα. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, ό,τι να είναι, εντάξει, όποιος θέλει μετά, ok, αλλά σας λέω, η καραμέλα, καρυδάκι με καραμέλα είναι η κλασική, έτσι, συνταγή. Τώρα βάζουν ό,τι να είναι μέσα, αλλά θέλω πρώτα, όποιος θα μου πει ό,τι θέλει, να δοκιμάσει με καραμέλα. Ωχ, έπιασε βροχή πολύ μάλιστα και μου φαίνεται έχει χαλάζει, ναι, χαλάζει. Ωχ, ναι. Πολύ βρέχει, πάρα πολύ. Νομίζω πως ναι, χαλάζει ή όχι, ή απλά είναι έτσι δυνατή βροχή. Όχι. Και δεν κουβαράει πάνω στο... Ψυχαλίζει γρήγορα απλά. Α, ψυχαλίζει γρήγορα, οκ. Ωραία. Τέλεια. Χρειάζεται, χρειάζεται όλο. Για να έχουμε και νεράκι, να έχουμε και λαχανικά και όλα. Χρειάζεται να βρέξει. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται όσο μεγαλώνουμε, μας αρέσει περισσότερο τέτοιο καιρό και όχι ήλιο, ζέστη και τα λοιπά. Μ' αρέσει και το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι είναι ωραίο όταν είσαι στην παραλία. Αράζεις και κάνεις το πανάκι σου, πίνεις το καφεδάκι σου, την πυρίτσα σου παγωμένη. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, στις δουλειές, αυτά δεν είναι ωραίο. Αλλά τώρα, βέβαια μέσα είχε πολύ ζέστη, φόβρεση φουλ. Εκεί που έψινα είχα σκάσει. Τώρα τέλεια. Πάλι έχω ετοιμαστεί και βγαίνω. Πάμε πάλι με τον Αντρέα. Βασικά μείναμε μόνοι μας. Ο Βασίλης... Έπεσε η τσάντα. Ο Βασίλης πήγε στο φίλο του. Κάλεσε σπίτι και η Τόνια φροντιστήρα. Οπότε όλο το βράδυ η Τόνια έχει 3 ώρες. Ο Βασίλης τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσει. Πάμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε. Και ξεκινάνε όπως είπα τα τρεχάματα. Οπότε έτσι θα είμαστε. Μία εδώ, μία εκεί. Μία εδώ, μία εκεί. Τσακ. Λοιπόν, παίρνω μια καραμέλα και φεύγω. Τα λέμε μετά. Είμαστε έξω και βρέχει, ψυχαλίζει πάλι, καλά αυτός ο καιρός. Το απόλαυσα σήμερα, πολύ ωραίος, γιατί είναι κουμπρέλα και έχουν παρκάρει λίγο πιο μακριά, αλλά δεν πειράζει. Θα βρεχούμε λίγο, θα χαλάσουμε το μαλλί. Όπου, έχει δυναμός. Μόλις σας είπα, όλο δεν πειράζει και έχει αρχίσει και ρίγνει. Καρέκλες. Καλά να πάτε τώρα. Καλά να... Έχω γίνει ήδη μουσκημα, πω. Τέλεια, δεν με έχετε δει πως τρέχω στην βροχή. Φτάσαμε στο αυτοκίνητο και η βροχή σταμάτησε, αλλά εμείς γίναμε... Τι να σας πω, ο άντρας μου λέει να αφήσουμε το αυτοκίνητο πιο μακριά, να περπατήσουμε λίγο, λέω ναι, τέλεια. Λοιπόν, τελειώσαμε ό,τι είχαμε να κάνουμε, τώρα μαζευτήκαμε και πάμε σιγά σιγά να τακτοποιηθούμε, να ετοιμαστούμε για αύριο. Πάμε σχολείο, όπως είπα, καλή σχολική χρονιά να έχετε όλοι, όλα τα παιδάκια.
Και οι γονείς κουράγιο, δύναμη σε αυτούς που ακόμα θα έχουν τα παιδάκια σε μικρότερη ηλικία, αλλά και μεγάλα, εντάξει, άλλα προβλήματα εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, κουράγιο σε όλους, δύναμη. Πάω να ετοιμάσω τα ρούχα, να τα συντερώσω. Τώρα δεν ξέρω τι θα φορέσω πολύ, γιατί θα πάει και ο Ανδρέας μαζί μου, θα πάμε και στο Λύκειο. Γιατί πρώτη χρονιά η Τόνια φέτος θα πάει στο Λύκειο, ο Βασίλης 6 Δημοτικού. Γιατί ρωτάτε τι τάξα πάνε τα παιδιά, ο Βασίλης 6 Δημοτικού. Τελευταία χρονιά του Δημοτικού και η Τόνια πρώτη Λυκείου. Μεγαλώσαν τα παιδιά μου, αχαχαχ. Λοιπόν, οπότε αυτά. Εγώ θα σας χαιρετήσω, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σήμερα. Αυτή ήταν η ρουτίνα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Επίσης, ευχαριστώ αυτούς που μιλάμε στο Instagram, ξέρετε πολύ καλά. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας!